Και πάμε στην πρώτη μας συνταγή. Σας υποσχέθηκα ένα σκορδόψωμο special. Ένα σκορδόψωμο που δεν έχετε ξαναδεί και θα παραδώσω για άλλη μια φορά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Αυτό που θα δείτε είμαι σίγουρος πως θα το φτιάξετε. Για το γεμιστό σκορδόψωμο θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια φρατζόλα ψωμί, 2 σκελίδες σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 50 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου, 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και 350 γραμμάρια μίξ τυριών. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, φίλε Διονύση, έχεις κάνει ποτέ σκορδόψωμο? Έχεις φάει ποτέ σκορδόψωμο? Έχω φάει σκορδόψωμο. Έχεις κάνει ποτέ σκορδόψωμο? Ποτέ. Λοιπόν, να σου πω, υπάρχουν συνταγές όπου ουσιαστικά παίρνεις, κόβεις φέτες ψωμί, τρίβεις το σκόρδο από πάνω, λίγο λαδάκι, λίγο τυρί, φούρνο. Υπάρχουν άλλες συνταγές, κάνεις μία πάστα με βούτυρο και σκορδάκι, αλήφεις από πάνω, μυρωδικά, φούρνο. Υπάρχουν άλλες συνταγές που όλη η διαδικασία γίνεται στο τηγάνι, με σκορδάκι και βούτυρο και μυρωδικά. Σήμερα εμείς θα κάνουμε, φίλε, μία σοβαρή δουλειά. Θα κάνουμε μια οικογενειακή, έτσι, μερίδα σκορδόψωμου που θα αξιοποιήσουμε το κάθε μπαγιάτικο ψωμί που έχουμε στο σπίτι. Γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Το σκορδόψωμο και όλα αυτά τα, οι συνταγές έχουν νόημα εφόσον έχουμε κάτι που ίσως και να μην το χρησιμοποιούσαμε, όπως ένα μπαγιάτικο ψωμί, και να κάνουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο. Έχω ένα ψωμάκι εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Δεν είναι και πολύ φρέσκο, το καταλαβαίνεις, έτσι. Είναι λίγο μπαγιάτικο, είναι 3-4 ημερών. Τι κάνω, το πετάω στα σκουπιδιά? Όχι, μην το κάνεις, μην! Το ψωμάκι, όχι! Αυτό ακριβώς. Πρέπει να με σταματήσετε. Δεν πετάμε τίποτα στο σπίτι μας. Θα σας πω ότι, άμα έτσι ψάξετε λίγο παραπάνω, θα δείτε ότι περίπου το και παραπάνω από το 1/3 του φαγητού που μαγειρεύετε, τελικά καταλήγει στα σκουπίδια. Γιατί ο κόσμος δεν το τρώει, δεν το αξιοποιεί ή παίρνει ένα ψωμί, κόβει 2 φέτες, 3, τρώει μία μέρα και τις υπόλοιπες πετάει. Εγώ το υπόλοιπο ψωμί που μένει, απλά το τρίβω στο μιξεράκι, το βάζω και το κάνω φρυγανιά. Δηλαδή, δεν έχει να κάνει με το τι οικονομική άνεση έχει ο καθένας όταν μαγειρεύει, περισσότερο έχει να κάνει με τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Άμα σκεφτόμαστε ότι όντως μπορούμε να ξαναγοράσουμε και να πετάξουμε φαγητό, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ λάθος. Υπάρχει κόσμος που το έχει ανάγκη πραγματικά, οπότε δεν πετάμε ποτέ τίποτα, Διονύση, εντάξει. Yeah. Λοιπόν, οπότε κάνουμε μία μικρή εγχείρηση, θα το πω έτσι. Θα είναι κάτι φανταστικό. Λοιπόν, ανοίγουμε το ψωμί από κάτω, εδώ. Αλλά αυτή είναι φανταστική ιδέα. Το σκέφτηκα τις προάλλες. Με τον πέραμε το Μάρκο πράγματα και λέω: φίλε, αυτό το ψωμί είναι μπαγιάτικο. Και μου λέει: το κάνουμε φρυγανιά. Του λέω: όχι, okay. Θα το κάνουμε ορεκτικό για φαγητό προσωπικού. Και έτσι όπως είμαι, ανοίγω το ψωμί και τι θα κάνω, φίλε Διονύση? Θα βγάλω όλη την ψύχα από μέσα. Όλη μου, όλη. Εδώ. Yeah. Ναι, ναι, ναι. Αναστενάζει ο Μίτσος. Θα αναστενάξεις όταν θα δεις τι θα βγει στο τέλος από το φούρνο. Λοιπόν, και έχω αδειάσει τελείως το ψωμί μου. Έτσι όπως είναι όλη την ψύχα, παίρνω και τη βάζω σε ένα μιξεράκι. Άμα δεν έχετε μεγάλο και έχετε μικρό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα βάλετε μικρό μιξεράκι να κάνετε τη δουλειά σας. Και μαζί εδώ πέρα τι θα βάλω? 2 σκελίδες σκόρδο. 2 σκελίδες είναι αρκετές για να έχει έντονη γεύση σκόρδου. 3, το έχετε πάει στο Θεό, είναι πάρα πολύ σκορδάτο, δηλαδή όντως. Σκέφτεσαι για να μιλήσει μετά σε άνθρωπο. Με 1 σκελίδα το κάνουμε πάρα πολύ ήπιο. Λοιπόν, έβαλα 2 σκελίδες σκόρδο και θα προσθέσω μέσα λίγο ρίγανη. Τι θα κάνω στην αρχή? Θέλω να σπάσω τελείως το σκόρδο. Οπότε, κλείνω το μίξερ. Χτυπάω. Και πήρα μια ωραία φρυγανιά με σκόρδο και ρίγανη. Καταπληκτικό. Μυρίζει φανταστικά αυτό. Αν το ρίξει πάνω από ψαράκι, πάνω από κοτόπουλο και ψήσει μέσα στο φούρνο, είναι καταπληκτικό, φίλε. Εμπελέσια, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε, δεν έχουμε τελειώσει. Θα ρίξουμε μέσα λίγο βουτυράκι. Ναι, άμα δεν θες βούτυρο, μπορείς να βάλεις ελαιόλαδο. Και το ελαιόλαδο δουλεύει μια χαρά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, αντί για βούτυρο, μπορούμε να βάλουμε ελαιόλαδο. Μπορούμε να βάλουμε και τα 2 συνδυαστικά για περισσότερη γεύση, έτσι. Και θα βάλω τυράκι τριμμένο. Τώρα, το τυρί που θα βάλετε, εγώ έχω μίξ τυριών από αυτό το οικονομικό που έχει στα σούπερ μάρκετ. Σε περίπτωση που θέλετε να βάλετε κάποιο συγκεκριμένο τυρί που έχετε, μπορείτε να βάλετε. Σε περίπτωση που δεν έχετε μπόλικο τυρί στο σπίτι, πάλι μπορείτε να μην βάλετε και τυράκι. Να τα αφήσετε έτσι όπως είναι, σκέτο, με βουτυράκι, ψωμί, σκόρδο και ρίγανη. Φετούλα θα έμπαινε. Θα έμπαινε και φέτα, η αλήθεια είναι. Ναι. Θα πήγαινε άλλα πολύ λιγότερη. Δηλαδή ούτε τη μισή, γιατί είναι πολύ πιο έντονη. Εντάξει, αυτά τα τυριά που έχω βάλει εγώ είναι γλυκά. Είναι γλυκά, μου αρέσει. Λοιπόν, χτυπάω, συνεχίζω το φίλμα. Και σε λίγη ώρα θα δούμε ότι το μείγμα μας έχει δέσει και ουσιαστικά κάναμε μια ωραία γέμιση για το ψωμί μας. Λοιπόν, δοκιμάστε. Είναι φανταστικό. Και εδώ πέρα θέλω να δοκιμάσετε περισσότερο από αλάτι πιπέρι να δείτε.
Γιατί έχει να κάνει με τη τυριά που θα χρησιμοποιήσουμε. Παραδείγματο χάρη, αν φάσουμε χαλούμι μέσα, θα ήταν αρκετά πιο αλμυρό. Το καταλαβαίνει. Όπου είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι καταπληκτικό. Και έτσι όπω είναι, παίρνω όλη μου τη γέμιση και την ξαναβάζω πίσω στο ψωμί μου. Εδώ. Εν τω μεταξύ, μπορεί να βάλει ό,τι μυρωδικά θέλει. Έχει το λίβανο, βάζει το λίβανο. Έχει τη μαράκι, βάζει τη μαράκι. Και τι κάνω. Κλείνω. Εδώ. Γυρνάω το ψωμί. Λαδάκι, βουτυράκι από πάνω, τι θέλουμε. Λαδάκι, πιο ωραίο. Λαδάκι, βουτυράκι, ό,τι θέλετε από πάνω. Λίγο έτσι τυράκι απλά για να λιώσει και να κάνει κρούστα. Και το παλιό ψωμί που είχαμε μόλις έγινε κάτι καινούριο. Στο φούρνο στους 200 βαθμούς περίπου 8 με 10 λεπτάκια. Εδώ. Και σε 10 λεπτάκια έχουμε την επιλογή είτε να σερβίρουμε κατευθείαν, να κόψουμε φέτα και να σερβίρουμε, είτε να ψήσουμε σε ένα τηγανάκι και μετά να σερβίρουμε. Και τα δύο είναι σωστά. Το ένα θα μας θυμίζει λίγο πίτσα όταν το ψήσουμε μετά. Το άλλο θα μας θυμίζει σκορδόψωμο. Τα αφήνω πάνω σας. Ραντεβού σε 10 λεπτά για να σερβίρουμε. Το σκορδόψωμο λέγεται ότι προέρχεται από την ιταλική μπρουσκέτα, μια συνταγή με βάση το ψωμί σε χοντρές φέτες που τρίβονταν με ελαιόλαδο και σκόρδο. Αρχικά θεωρούνταν αγροτικό φαγητό και πιθανότατα μια παράδοση που μεταδόθηκε από τους αρχαίους Ρωμαίους, αλλά στην πορεία εκμοντερνίστηκε και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Και το σκορδόψωμο είναι σχεδόν έτοιμο. Μπορούμε να σερβίρουμε κατευθείαν το σκορδόψωμο, αλλά μπορούμε και να το συστάνουμε. Οπότε, να σας πω ότι χρησιμοποιεί ο φυσικό αέριο Zenith, τον πρώτο πάροχο ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα. Μαγειρεύοντας με φυσικό αέριο, θα το δείτε κι εσείς, μαγειρεύουμε πιο γρήγορα και πολύ πιο οικονομικά. Γιατί το τηγάνι μας ήδη καίει, φίλε Μπελέση. Λοιπόν, ανοίγω το φούρνο. Βγάζω το σκορδόψωμο. Καίει. Φυσιολογικά, θα σου πω, όταν κόβουμε ψωμί, το κόβουμε πάντα με πριονωτό. Οπότε, άμα προσπαθήσω να κόψω αυτό το ψωμί με άλλο μαχαίρι, τι θα γίνει, θα το πατήσω και θα βγει όλη η γέμιση απ' έξω. Αλλά είμαι τόσο επαγγελματίας. Το κόβετε καλά. Που θα σας δείξω ότι. Τα ακούτε έτσι. Ναι, ναι, είναι φανταστικό, ρε φίλε, όντως. Όντως, αντικειμενικά, επειδή είχα και κάποιες έτσι ενστάσεις όση ώρα περιμέναμε το ψωμί, πετάχτηκε ο Αρακάς και λέει θα μπορούσαμε να βάλουμε μπέικον και πεπερώνι. Του λέω εννοείται. Πετάχτηκε ο Μπελέσης, θα μπορούσαμε να βάλουμε γύρο. Του λέω εννοείται. Γενικά μπορείτε να βάλετε ό,τι γέμιση θέλετε. Η φιλοσοφία είναι απλή. Κοιτάξτε εδώ. Είναι καταπληκτικό και βέβαια εννοείται πως άμα θέλετε έξτρα χρώμα και έξτρα γεύση μπορείτε να πάρετε κατευθείαν πάνω σε ένα τηγάνι εδώ. Να σκεφτείτε ότι το τυράκι έχει λιώσει, αλλά ουσιαστικά θα πάρουμε και ένα υπέροχο χρώμα τώρα από αντικολλητικό τηγάνι εδώ πέρα, που θα γίνει ένας μικρός χαμός. Οπότε, βγάζω αυτό εδώ. Θέλω να έρθει να δοκιμάσει αλήθεια, δεν μπορείς να καταλάβεις το πόσο νόστιμο είναι. Έχει πάρα πολύ γέμιση, έχω βάλει πάρα πολύ. Με αγαπάει πεθερά μου. Υπάρχει, είναι καταπληκτικό. Πώς φαίνεται. Και τώρα περίμενε να δεις και εδώ. Άλλο, άλλο προϊόν, φίλε Μπελέση. Άλλο προϊόν. Κοίτα εδώ. Εδώ, για δείξτε μου. Έλα εδώ. Κοίτα τώρα, τα τυριά που λιώνουν από μέσα. Ναι. Τώρα μιλάμε. Πω πω. Αντίθετα, δεν υπάρχει. Αντίγεια. Είναι ίσως από τα πιο γευστικά πράγματα που έχεις δοκιμάσει στη ζωή σου. Όχι. Ναι. Έλα, Μουτσο. Ευχαριστώ. Βοήθαμε λίγο, σε παρακαλώ. Πω, Παναγία μου. Βασικά, να σου πω κάτι. Θα ψήσω και όλα τα υπόλοιπα. Η συνταγή δεν υπάρχει. Καλή μας όρεξη. Όπω, εσύ υπέροχο. Για το γεμιστό σκορδόψωμο, κόβουμε την φρατζόλα του ψωμιού στη μέση από την κάτω πλευρά, αφαιρούμε την ψύχα και την βάζουμε σε μιξεράκι. Προσθέτουμε τα σκόρδα, τη ρίγανη και χτυπάμε. Βάζουμε το βούτυρο, ελαιόλαδο, τυρί και χτυπάμε. Γεμίζουμε το ψωμί με τη γέμιση από το μιξεράκι και μεταφέρουμε σε ταψί με λαδόκολλα με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Απλώνουμε ελαιόλαδο, τυρί, ψήνουμε, κόβουμε το σκορδόψωμο σε φέτες, τις βάζουμε σε τηγάνι να πάρουν χρώμα, αφαιρούμε και σερβίρουμε.